Έρθει εδώ για να δω την κατάσταση που επικρατεί. Η κατάσταση που προειδοποιούμε από τις 27 Δεκεμβρίου ότι θα συμβούν αυτά τα πράγματα. Εδώ βρισκούνται περίπου 500 με 600 άτομα έξω, αναμένουν να εμβολιαστούν. Ένα γήπεδο των 15.000 ατόμων μέσα με κερκίδες, να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να κάτσει ο κόσμος πάνω στις κερκίδες. Μεγάφωνα δεν υπάρχουν, air condition μέσα στις αίθουσες δεν υπάρχουν. Τα φωνάζομαι του κύριου Υπουργού Υγείας από τις αρχές του Γενάρη αυτά τα πράγματα. Τις προηγούμενες φορές ήταν μέσα στις βροχές, τώρα είναι μέσα στον ήλιο. Πριν λίγο λιποθυμήσαν κάποιοι άνθρωποι εδώ. Δηλαδή και να θέλεις να εμβολιαστείς, αυτές οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Και να θέλεις. Πώς γίνεται ο κύριος Υπουργός Υγείας να καλεί τον κόσμο να εμβολιαστεί, αλλά να τους έχει αυτές τις συνθήκες. Γυρίστε λίγο τις κάμερες σας και δείτε αυτές τις συνθήκες. Και το χειρότερο, επομίζονται όλον το κόστος και των ψυχολογικών και τις φωνές και τις ύβρις οι νοσηλευτές που εργάζονται, οι οποίοι παγκύπρια είναι γύρω στους 80 με 90 στον αριθμό και εξυπηρετούν από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα, ενώ τα εμβόλια έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί. Πώς γίνεται ο κύριος Υπουργός να θέλει αυτά τα πράγματα και να βγαίνει στις τηλεοράσεις και να λέει ότι θα εμβολιάσει μέχρι το τέλος του Ιούνιου, αλλά να υποφέρει ο κόσμος? Η γυναίκα μου είναι εγχειρισμένη, κάθεται στην καρέκλα με μια εγχείρηση από εδώ μέχρι κάτω. Λοιπόν, έχουμε ραντεβού για 10 παρατέταρτον. Είναι τώρα ήδη η ώρα, έχει περάσει ήδη μισή ώρα και θα περιμένουμε εδώ ίσως και ακόμα μια ώρα. Πολύ ταλαιπωρία πάντως. Βεβαίως ταλαιπωρία, ο κόσμος κάτω από τον ήλιο, κανένας συντονισμός, τίποτα. Απρογραμμάτιστη, εντελώς απρογραμμάτιστη. Δεν δικαιολογούνται. Δεν μπορεί να έχεις 500 άτομα να περιμένουν και φωνάζουν συνέχεια να κρατάμε αποστάσεις. Αν βλέπετε σε μια αποστάση, πέστε μου την και εμένα. Είχαμε ραντεβού, υπάρχει τόσο κόσμος όλος, ούτε ένα μικρόφωνο να λέω στον κόσμο να φωνάζουν τα ονόματα τουλάχιστον. Και μαζευτήκε όλος ο κόσμος μπροστά, δεν ξέρω τι είναι να γίνει, ποιοι είναι να κολλήσουν και ποιοι όχι, αν έχει το COVID. Άκουσα από άλλους ότι είναι λόγω της καθυστέρησης να έρθουν τα εμβόλια, που είναι κατανοητό, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς δεν μπορεί κάποιος υπεύθυνος να οργανώσει μέσα σε 2 λεπτά όλο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να βάλει έναν κομμάτι χαρτί, η ώρα, τώρα φωνάζουμε την τάδε ώρα. Να σταθεί ο κόσμος, να μην είναι όλοι μαζεμένοι μπροστά. 800.000 είμαστε σαν Κυπρέοι. Γιατί να έχουμε τέτοιο συνοστισμό σήμερα? Δεν έστειλαμε μήνυμα για να έρθουμε εδώ και ήρθαμε μέσα στον κούφο. Πού τηρούνται τα πρωτόκολλα, πού τους υπευθύνους, γιατί αργήσαν να φέρουν τα εμβόλια, τι εκάμναση. Μάλιστα, περίεργες εικόνες, απαράδεκτες εικόνες. Κάποια απόγνωση από τους πολίτες.